Καλεσμένη στην εκπομπή προσωπικά με την Έλενα Κατρίτσι βρέθηκε η Μέρη Χρονοπούλου. Η σπουδαία ηθοποιό μίλησε μεταξύ άλλων για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειε τη ζωή τη. Οι δηλώσει τη Χρονοπούλου σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, τερατοδό δύσκολε στιγμέ, αλλά έλεγα πάντοτε ότι ο Θεό μου έδωσε πολλά, πάρα πολλά στη ζωή μου. Έτσι έπρεπε να πληρώσω, και το πλήρωσα μια εικοσαετία πολύ σκληρά και πολύ βάρβαρα. Στην αρχή καθιερώθηκα σε δραματικούς ρόλους. Δεν ήθελα να κάνω πάντα το ίδιο, ψοφούσα για αλλαγή και το πέτυχα. Ο Μιχάλης Κακογιάννης μάζεψε στο κολονάκι όλους τους φίλους του και μας πήγε κομπαρσαρία σε ένα κότερο. Νίκος Κούρκουλος, Ξένια Καλογεροπούλου, εγώ. Όλη αυτή η ταινία ήταν μαγική, λες και γέννησε πρωταγωνιστές. Η πρώτη της θεατρική παράσταση, ήμουν στο θέατρο Ακροπόλ. Σε δύο 24 ώρα έμαθα το ρόλο. Ο Μάνος Κατράκης μου μαύρισε τη ζωή μέχρι να μάθω τη δουλειά. Τον είχα μισήσει από τη διδασκαλία του ποια ήταν η αγαπημένη της συνάδελφος, στο θέατρο έχω αγαπήσει λίγες γυναίκες τόσο πολύ, αλλά η Σοφία Βέμπο ήταν η μεγαλύτερη αγάπη. Βαριόμουν το θέατρο. Μετά από 20 μέρες από την πρεμιέρα ήθελα να αυτοκτονήσω από πλήξη. Ο κινηματογράφος είχε εναλλαγές. Στον κινηματογράφο δεν έπλητες. Δεν μου έλειπε το χειροκρότημα του κοινού. Με τον κινηματογράφο έβλεπα πόσοι με θέλουν από τα εισιτήρια που κόβαμε είχα τα ψηφαλάκια, τα εισιτήρια από τις ταινίε. Κάθε εισιτήριο ήταν μία ψήφος. Την επιβράβευση την έπαιρνα από τους ανθρώπους γύρω μου. Είμαι φοβερά ευάλωτη στα καλά λόγια και την τρυφερότητα. Προσπάθησαν να με εκμεταλλευτούν αλλά δεν τα κατάφεραν. Υπήρξε άντρας που κατάφερε να κατακτήσει το μυαλό και την καρδιά μου σε μια ατυχή σχέση.